φόβο διαρρήκται σε μικρά καταστήματα στο Ηράκλειο. Οι μικροκλοπές έχουν γίνει καθημερινότητα σε καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης, με τους ίδιους να ανησυχούν για τις περιουσίες τους. Παρόλο που τα ποσά που αποσπούν είναι μικρά, δεν πάβουν να αναστατώνονται οι επιχειρήσεις, αφού πρόκειται για παραβατική συμπεριφορά. Συνήθως αυτά τα φαινόμενα γίνονται όταν ο κόσμος έχει πολλή ανέχεια. Είναι εύκολη λύση το να κλέψεις κάτι. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα από το ταμείο. Έχουμε καθημερινά εδώ που κλέβουν προϊόντα. Ιδιωτικά, μόνο αν αναλάβουμε όλοι μαζί, κάνουμε κάτι όλοι μαζί, με τις ιδιωτικές εταιρείες θα ήταν καλύτερα. Έχω βάλει κάμερες και βοηθάει η σύζυγος και η κόρη καμιά φορά εδώ τα μεσημέρι όταν έχει πολύ κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο και με το να παρακολουθούμε τον κόσμο από κοντά. Μονόδρομο αποτελεί η αγορά ακριβών συστημάτων ασφαλείας, αφού οι μικροκλοπές δίνουν και παίρνουν με τα καταστήματα της γειτονιάς να γίνονται μια αλυσίδα προστασίας μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πάντα η οικονομική δυνατότητα για τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλώνουν οι καταστηματάρχες, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε βραδινές περιπολίες για την ασφάλεια των καταστημάτων τους. Ακούω συνέχεια και ανοίγουν, προχθές πάλι ανοίξαν εδώ από πίσω ένα μαγαζί. Εμένα ευτυχώς είναι με ρολό. Αλλά τα μαγαζιά που είναι με βιτρίνες και με πόρτες κανονικές έχουν μεγάλο πρόβλημα. Παρακάτω έχει γίνει μια ληστεία σε ένα κατάστημα και πίσω στη Μικρή Εύας που έγινε άλλη μια ληστεία πριν από περίπου 8 ημέρες. Τώρα καλό είναι τα καταστήματα όλα να έχουν σύστημα συναγερμού, γιατί εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα πλέον. Έχουμε πει άμα θέλουν κάτι και το έχουν ανάγκη να μας το ζητήσουν, δεν έχει νόημα να το κλέψει. Δεν εμπλέκω την αστυνομία γιατί δεν θα βγάλεις άκρη. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να καταθέσεις μήνυση, θέλει έξοδο. Προσπαθώ να το λύσω το πρόβλημα μόνοι μας δηλαδή. Τα περιστατικά όλο ένα και αυξάνονται με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να έρχονται σε απόγνωση. Είμαστε ανήμποροι, δηλώνουν οι ίδιοι, αφού καλούμαστε μόνοι μας να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ληστές.